Θα είναι έτοιμα για τι ισοκομματικέ εκλογέ στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τα τοπικά στελέχη να έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου, προκειμένου οι εκλογέ να κυλήσουν ομαλά, με βασικό ζητούμενο βέβαια μετά την τριχοτόμηση του κόμματο, στην κάλπη να βρεθούν όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη ή και πολίτε που θα αποφασίσουν να εγγραφούν. Θα είναι και η στροφή από μια πολύ μεγάλη μακρά περίοδο εσωστρέφεια. Θα είναι η έξοδο από την τοξικότητα, την εχθροπάθεια που ζήσαμε όλοι και πλήγωσε βαθιά το κόμμα και την αξιοπιστία του και θεωρούμε ότι η, η, με την ευκαιρία της εκλογής του νέου Προέδρου αλλάζει η σελίδα. Στην Κρήτη συνολικά θα στηθούν 54 εκλογικά τμήματα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ερακλείου 28. Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 12. Στο Ρέθυμνο 9 εκλογικά τμήματα και στο Λασίθι 5. Πιο συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Ερακλείου θα στηθούν κάλπες στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, στο Δήμο Βιάνου, Γόρτινας, Ηρακλείου, στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Δήμο Μινώα Απεριάδο, στο Δήμο Φεστού και στο Δήμο Χερσονήσου. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, κάλπε θα στηθούν στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, το Αμάρι, τα Νόγια, το Δήμο Μιλοποτάμου και το Δήμο Ρεθύμνου. Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τμήματα εκλογικά θα υπάρχουν στο Δήμο Αποκορώνου, στο Δήμο Γάβδου, Καντάνου και Σελίνου, Κισάμου, Πλατανιά, Σφακίων και στο Δήμο Χανίων. Τέλος, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθείου, κάλπες θα στηθούν στο Δήμο Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρας, Οροπεδίου Λασιθείου και Σιτιάς. Καλούνται όλα τα μέλη, οι σύντροφοι, οι να προσέλθουν μαζικά για να δώσουν μια ισχυρή απάντηση σε όσους αφισβητούν ακόμα και την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ, το ρόλο του, την ε, αναγκαιότητα ύπαρξής του σε, με πολλούς αποδέχτες. Οι κάλπε για του πολίτε που θα κληθούν να επιλέξουν έναν από του τέσσερι υποψηφίου θα ανοίξουν στι 8 το πρωί και η εκλογική διαδικασία με αντίτιμο 3 ευρώ για κάθε μέλο ή όποιον επιθυμεί να εγγραφεί αυτή την ημέρα και είναι πάνω από 15 ετών θα ολοκληρωθεί στι 7 το βράδυ. Με την επισήμανση ότι εφόσον υπάρξει δεύτερο γύρο εκλογών, αυτό θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου. Πάντω, τοπικά στελέχη του κόμματο, αν και ζητούν συμμετοχή, δεν βάζουν ούτε βάση ούτε ταβάνι μετά και τι εξελίξει. Σημειώνουν ότι στόχο είναι να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότεροι. Το στίχημα είναι να, όσο το δυνατόν μαζικότερη συμμετοχή ε, για να μπορέσουμε στο, να ανατάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ και στο νομό Ηρακλείου και να βάλουμε μετά τις εκλογές τις διαδικασίες ενεργοποίηση ενεργοποίησης ξανά των οργανώσεων μελών και την παρέμβασή μας στους κοινωνικούς ε, χώρους, στην, ε, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους πολιτισμού και όπου έχουμε δραστηριότητα ως κόμμα. Το Σεπτέμβριο του 2023, ωστόσο, στις προηγούμενες σωσοκομματικές εκλογές, η συμμετοχή ήταν στον πρώτο γύρο 148.821 πολίτες. <Κι> Στη διαδικασία αυτή, ο Στέφανος Κασελάκης είχε συγκεντρώσει πανελλαδικά ποσοστό 45,47%, η Έφη Αχτσιόγλου 36,21%, ο Νίκος Παπάς 8,64%, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος 8,4% και ο Στέφανος Τζουμάκας 1,28%. 24. Στην Κρήτη που επίσης είχε επικρατήσει ο Στέφανος Κασελάκης είχαν ψηφίσει περίπου 7.500 μέλη. Στην Περιφερειακή Ένωτα Ερακλείου 3.018, στο Ρέθυμνο 1.470, στο Λασίθι 912 και στα Χανιά 2.100 μέλη.